Κυρίες δεσμηνίτες και κύριοι φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, καλησπέρα σας ανάμεσα στην ομάδα του ΑΟΚ Αγιαδονησίου που υποδέχεται το Μακεδονικό Γέφυρα σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, γειτονικό ντέρμπι. Τώρα επιθετικό για τον ΑΟΚ. Εκεί επεκτελείται απευθείας η σέντρα σε μια προσπάθεια να βρει κάποιον. Σηκώθηκε από κοντά, αλλά έχει σφυρίξει. Το γκολ δεν μετράει. Για με αυτή την προσπάθεια να περάσει, παλιά δεν πέρασε. Εδώ διαμαρτυρίες αυτή τη φάση. Εδώ ζητάνε προφανώς και πέναντι. Η ομάδα Αγιαδονησίου άφησε τη φάση να εξελιχθεί και τώρα βγαίνει μπροστά. Προσπάθεια από τον Μπίτσι. Το σουτ τώρα που γίνεται και εδώ η Γέφυρα χάνει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να την άξει τον παιχνίδι στον αέρα. Εδώ βλέπετε τώρα ο Γιώργης Μανδουλάκης έχει διακόψει τον αγώνα γιατί υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις εκεί. Προφανώς για την προηγούμενη φάση. Νομίζω απέβαλε τον Κορμαρί, ναι. Για δούμε τώρα αυτή την προσπάθεια για τον Μακεδονικό που βγαίνει επικίνδυνα. Πάει από κοντά η μπάλα τελικά. Φεύγει out, εδώ χάνεται ευκαιρία. Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι για το δεύτερο ημίχρονο. Για να δούμε αυτή η εκτέλεση του φάουλ από πλευράς γηπεδούμε. Θα γίνει σέντρα Σακόγλου, άφησε την μπάλα από κοντά. Η προβολή στα δίχτυα. 1-0, ανοίγει το σκορ εδώ. Φίλες και φίλοι, ο ΑΟΚ μετά από αυτή την εκτέλεση, η προβολή μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Βλέπετε εδώ, έξαλλοι πανηγυρισμοί. Δεν μπόρεσαν εκεί οι αμυντικοί της Γέφυρας να διώξουν την μπάλα. Και έτσι λοιπόν ο ΑΟΚ καταφέρνει να δώσει μεγάλο ενδιαφέρον στο δεύτερο ημίχρονο για να ανοίξει το σκορ. Δεξιά τώρα για να δούμε. Τάχατος. Βγαίνει από τα πλάγια. Θα αλλάξει την μπάλα από κοντά. 2-0. Έρχεται από τον Μπιτσικόπουλο. Μετά από ωραία παλιά που δέχτηκε από τον Τάχατο. Ο Μπιτσικόπουλος θα πλασάρει. Θα νικήσει τον Χατζόπουλο. Και έτσι λοιπόν ο Μπιτσικόπουλος θα γράψει το 2-0. Τάχατος το εκτελεί. Σακόγλου πατάει την μπάλα. Θέλει να κάνει σέντρα. Προσποιείται ωραία. Γυρνάει από κοντά. Απλώ τα χέρια του από κοντά. Το σουτ γκολ. Να λοιπόν τραγικό λάθος. Και έρχεται ο Τζεβρετζής. Να κάνει το 3-0. Κοιτάξτε τον Κορμαρί σε κοντινό πλάνο πώς πανηγυρίζει για να ξεσπάσει μετά την αποβολή του. 3-0 με τον Τζεβρετζή. Με αυτή την ωραία ενέργεια από τον Σακόγλου. Σακόγλου τώρα για να δούμε αυτή τη φάση. Μόνος του βγαίνει καθοδόν. Ευκαιρία να ευρύνει τη διαφορά. Σακόγλου αφήνει την μπάλα από κοντά. Ο Χατζόπλος ηρωικά σώζει ένα τέταρτο γκολ. Το βγαίνει μπροστά. Ευκαιρία από κοντά. Το γκολ που έρχεται από τον. Κόνιο, από τον Κονιό, συγγνώμη, 4-0. Ξεσπάσματα για τον Άγιο που είχε πιο ξεκάθαρα σκέψεις. Κονιός, εκτελεί το φάουλ. Εδώ βγαίνει ο Χατζόπουλος. Το σούτ από κόντρες. Προσπαθήσαμε περισσότερο στο δεύτερο ημίχρονο. Τα δώσαμε όλα, θέλαμε την νίκη, γιατί κάναμε ένα στραβοπάτημα στο προηγούμενο παιχνίδι. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Κυνηγάμε την πρώτη θέση και θα δείξει. Ξεκίνησε ένα λίγο κακό πρώτο ημίχρονο. Δεν πατήσαμε κάτω την μπάλα. Δώσαμε λίγο χώρο στο φιλοξενούμενο και μας έκανε δύο φάσεις που μπορούσαμε να φάμε και τον γκολ. Τώρα δεν θα κάτσω να πω το πέναλτι που δεν το έδωσε ο διαιτητής. Εντάξει, ήταν στην κρίση του. Ήταν κιόλας. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο το αποφασίσαμε στο ημίχρονο. Θα τα πούμε. Να βάλουμε το κεφάλι μας κάτω. Πρέπει η ομάδα να νικήσει οπωσδήποτε. Και έτσι καταφέραμε να πάρουμε τις τρεις νίκες. Πληρώσαμε τα λάθη του πρώτου ημίχρονου. Δεν κάναμε τα δύο ή τρία γκολ, θα λέγαμε, τις φάσεις κλασικές. Και την πληρώσαμε στο τέλος. Ναι. Μπήκαμε καλά στο παιχνίδι, πιστεύω, και αυτό μας στέρισε λίγο έτσι. Δεν σταθήκαμε πολύ καλά στο δεύτερο και την πληρώσαμε με κάποια αμυντικά λάθη, κάποια ατομικά λάθη και έγιναν τα τέσσερα.